Λοιπόν, αντιμέτωπη με ένα πολύ επικίνδυνο καιρικό φαινόμενο, θα βρεθεί τις επόμενες ημέρες η χώρα και στις αρχές ήδη έχει σημάνει συναγερμός. Το φαινόμενο έχει όλα τα χαρακτηριστικά του κυκλώνα, καθώς φέρνει πολύ ισχυρούς θυελώδεις ανέμους, ως και 11 μπουφόρ μάλιστα, αλλά και πολύ ισχυρές καταιγίδες. Ήδη η πορεία του κυκλώνα παρακολουθείται ώρα με την ώρα για να ενημερώνονται οι κάτοικοι στις περιοχές που θα πληγούν. Μαζί μου λοιπόν για να τα δούμε όλα, η μητρολόγος μας, Νικολέτα Γιακοπούλου. Ένα πολύ επικίνδυνο καιρικό φαινόμενο έρχεται, χρειάζεται πάρα πολύ μεγάλη προσοχή από εδώ και πέρα. Θυελώδεις άνεμοι, πολύ ισχυρές καταιγίδες. Έτσι είναι, ουσιαστικά το φθινόπωρο έρχεται απότομα, θεαματικά και επικίνδυνα πραγματικά σε κάποιες περιοχές. Να πω λοιπόν ότι μπορούμε να δούμε και στον χάρτη μας τι πορεία θα ακολουθήσει αυτό το ισχυρό βαρομετρικό χαμηλό. Το σημείο που βλέπουμε τώρα, ήδη Νικολέτα, είναι αυτήν την ώρα που είναι μιλάμε. Το σημείο που ο κυκλώνας βρίσκεται αυτήν την ώρα στα νοτιοδυτικά της Ιταλίας στην ουσία. Είναι λοιπόν μέσα στη Μεσόγειο, στροβιλίζεται εκεί και τις αμέσως επόμενες ώρες θα πάρει, Αντώνη, όλη του τη δύναμη από τα ζεστά νερά του Ιωνίου. Και βλέπεις λοιπόν στο σημείο 2, είναι το σημείο όπου το βράδυ της Πέμπτης προσεγγίζει ουσιαστικά τη χώρα μας. Πρώτο σταθμό στο νότιο Ιόνιο και η Πελοπόννησος. Εκεί λοιπόν το βράδυ της Πέμπτης θα ξεκινήσουν τα πιο έντονα φαινόμενα. Λοιπόν, βάλε μια τελεία εδώ τώρα. Θέλω να δούμε τι είπε πριν από λίγα λεπτά ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας, γιατί στην ουσία δίνει και τον τόνο του τι πρέπει να περιμένουμε. Θα συνεχίσουμε να δούμε την πορεία αυτού του φαινομένου. Ο κ. Καρδαλιάς λοιπόν στη σύσκεψη, κυρίες και κύριοι, μίλησε για ένα εξαιρετικά επικίνδυνο καιρικό φαινόμενο που έρχεται. Πολιτών. Από αύριο 5η, 17 Σεπτεμβρίου, ένα βαθύ βαρομετρικό χαμηλό αναμένεται να πλήξει στη χώρα μας. Φαινόμενο που είναι γνωστό και αναφέρεται στη βιβλιογραφία ως μεσογειακός κυκλώνας. Οι μεσογειακοί κυκλώνες είναι θύελλες με κλειστή περιστροφική κυκλοφορία γύρω από το μάτι, το κέντρο δηλαδή του κυκλώνα. Δημιουργούνται με τον ίδιο τρόπο και μοιάζουν με τους τροπικούς κυκλώνες που βλέπουμε στις ΗΠΑ, αλλά είναι πιο ασθενείς, γενικά πιο βραχίδιοι και σίγουρα μικρότεροι σε μέγεθος από τους τροπικούς κυκλώνες. Οι μεσογειακοί κυκλώνες είναι σχετικά σπάνια φαινόμενα, τα οποία συναντούμε στον ελλαδικό χώρο από το 1995, αλλά δείχνουν τάση να ενταθούν και να γίνουν συχνότεροι στην περιοχή της Μεσογείου λόγω της κλιματικής αλλαγής. Λοιπόν, ακούσαμε ένα κομμάτι από τα όσα λέει ο κ. Χαρδαλιάς. Μιλάει και ο ίδιος για ένα πολύ επικίνδυνο φαινόμενο. Μεσογειακός κυκλώνας. Το λένε πλέον οι αρχές ξεκάθαρα ότι έχουμε αντιμετωπίσει ένα κυκλώνα. Στο σημείο 2, λοιπόν, εκεί που θα βρίσκεται πότε, Νικολέτα. Και λέει λοιπόν κλιματική αλλαγή. Γιατί το λέει? Γιατί έχουμε στο Ιόνιο 26-27 βαθμούς, πολύ ανεβασμένες θερμοκρασίες. Αυτό λοιπόν θα ισχυροποιήσει πάρα πολύ το σύστημα αυτό, αυτόν τον κυκλώνα με τα τροπικά χαρακτηριστικά. Χτυπάει τη χώρα μας λοιπόν στο σημείο 2 βράδυ Πέμπτης και πάμε να δούμε πώς θα επεκταθούν βράδυ αυτά τα Πέμπτης, φαινόμενα. Ένα λεπτό. Για να τα βλέπουμε λοιπόν σταδιακά. Βράδυ Πέμπτης βρίσκεται στα Ιόνια νησιά. Θα περάσει από τα Ιόνια νησιά, θα μπει στον Κορινθιακό στην ουσία, θα μπει δυτική στην Ελλάδα. Ακριβώς. Και βλέπεις το σημείο 3. Εκεί πια φτάσαμε στην Παρασκευή. Στο παιχνίδι έχουν μπει και η Στερεά Ελλάδα και η Αττική, Αντώνη, μεγάλη προσοχή, και η Εύβοια. Ενώ όσο πηγαίνουμε προς το Σάββατο, βλέπεις ότι το σύστημα μπαίνει μέσα στο Αιγαίο και στην Κρήτη. Ένα λεπτό. Στο σημείο 3, λοιπόν, στο σημείο 3, Παρασκευή είπες. Είναι στην Αττική το φαινόμενο. Η πιο δύσκολη μέρα για την Αττική, λοιπόν, ποια θα είναι και για ποιες ώρες μιλάμε? Λοιπόν, Παρασκευή και Σάββατο θα έχουμε τα φαινόμενα στην Αττική. Το πικ εγώ το βλέπω κυρίως από το βράδυ Παρασκευής μέχρι το πρωί του Σαββάτου. Δεν μπορώ να αποκλείσω καμία περιοχή της Αττικής. Τι εννοώ με αυτό? Όλες οι περιοχές εν δυνάμει μπορεί να δεχτούν επικίνδυνα φαινόμενα. Και οι επιβαρημένες περιοχές της Αττικής, φαίνεται πολύ νερό. Επιβαρημένες, όταν μιλάμε, μιλάμε για τις περιοχές που έχουν καεί τα προηγούμενα χρόνια. Ακριβώς. Για το Μάτι, για τις περιοχές στην Εύβοια, για τη Μάντρα βεβαίως. Περιοχές οι οποίες, αν δεχθούν ένα μεγάλο όγκο νερού, ίσως έχουμε φαινόμενα σαν αυτά και που έχουμε δει. Και όταν λέμε μεγάλο όγκο νερού, τα στοιχεία που έχουμε αυτή την ώρα στα χέρια μας δίνουν τοπικά μέχρι και 200 τόνους νερού αναστρέμα. Αν αυτά βγουν, αν επιβεβαιωθούν, μιλάμε σίγουρα για πλημμυρικά φαινόμενα. Μάλιστα. Γι' αυτό είναι ένα φαινόμενο που μας ανησυχεί, ένα φαινόμενο που θα κρατήσει αρκετές ώρες, θα σαρώσει κεντρική και νότια χώρα, φέρνοντας αυτές τις ραγδαίες βροχοπτώσεις, τα πλημμυρικά φαινόμενα κατά πάσα πιθανότητα, αλλά και θυελώδεις ανέμους, Αντώνη. Και βεβαίως, Νικολέτα, είναι και ένα συνδυασμός φαινομένων που πρέπει να γνωρίζουν όλοι. Για παράδειγμα, θα έχουμε θυελώδεις ανέμους. Αυτό συνήθως ρίχνει δέντρα. Τα δέντρα πέφτουν πάνω σε πυλώνες, κόβεται το ρεύμα σε πολλές περιοχές.
οι αντλίες υδάτων δεν λειτουργούν, τα υπόγεια πλημμυρίζουν και την ίδια ώρα μιλάμε για πάρα πολύ μεγάλες ποσότητες νερού. Οπότε όλοι πρέπει να πάρουν τα μέτρα. Και θέλω να μιλάμε με αριθμούς, θυελώδεις ανέμους. Τι εννοούμε, 10, 11, 12 μποφόρ αγγίζουν λοιπόν την κλίμακα του τυφώνα που έχουμε στην Αμερική, την κλίμακα 1. Καταλαβαίνεις ότι αυτές οι ταχύτητες ανέμου δεν είναι διαχειρίσιμες. Γι' αυτό προσοχή και σε παράκτιες περιοχές, σε μικρά σκάφη. Δεν είναι ώρα για να βγούμε εκεί, δεν είναι ώρα να κάνουμε άσκοπες μετακινήσεις. Καλό θα είναι όλες αυτές τις ημέρες να είμαστε σε μια επιφυλακή. Και καλό είναι επειδή έρχεται Σαββατοκύριακο, επειδή Παρασκευή πολλοί ξεκινούν εκδρομές, επειδή ο καιρός πιστεύαμε ότι ακόμη είναι καλός, κάποιοι έχουν προγραμματίσει εξόδους, εξορμήσεις και πάει λέγοντας, να το σκεφτούμε όλοι αυτό, να παραμείνουμε στα σπίτια μας και για να τα προστατεύσουμε αν χρειαστεί, αλλά και για να προστατευτούμε οι ίδιοι, να μην είμαστε έξω με τέτοια καιρικά φαινόμενα. Έτσι. Εγώ δεν κινδυνολογώ ποτέ. Όμως έχω αυτά τα στοιχεία στα χέρια μου, εύχομαι να είναι υπερεκτιμήσεις των μοντέλων. Όμως αν βγουν, επειδή θα προκαλέσουν προβλήματα, καλό είναι να προσέχουμε για να έχουμε. Δεν είναι ώρες να ρισκάρουμε. Έτσι. Σίγουρα με τον καιρό δεν πρέπει να ρισκάρει κανείς. Είναι αυτό που λες. Μακάρι να μην συμβεί τίποτα, αλλά αν συμβεί και επιβεβαιωθεί το κακό σενάριο, θα έχουμε πάρα πολλά προβλήματα. Και έχουμε δει και τα τελευταία χρόνια πόσες καταστροφές μπορεί να έχουμε και με ανθρώπινες απώλειες. Οπότε προσοχή, τουλάχιστον αυτή τη φορά, να περάσει αυτό έτσι. Μάλιστα. Λοιπόν, ο κρατικός μηχανισμός προετοιμάζεται ήδη. Εμείς θα τα λέμε από εδώ και πέρα κάθε μέρα και θα παρακολουθούμε το φαινόμενο. Να σε ευχαριστήσω προς το παρόν. Στην πολιτική προστασία λοιπόν, αλλά και την πυροσβεστική, η συσκέψη εν όψη του επερχόμενου κυκλώνα είναι ήδη συνεχής. Θα πάω στον Γιώργο Κουρδί. Γιώργο, είναι φανερό και από τις δηλώσεις του κ. Χαρδαλιά ότι οι αρχές αντιμετωπίζουν το επερχόμενο κύμα κακοκαιρίας πάρα πολύ σοβαρά. Ακριβώς. Μετά την έκτακτη σύσκεψη στην πολιτική προστασία έχει τεθεί σε επιφυλακή η μισή σχεδόν Ελλάδα όσον αφορά την πυροσβεστική υπηρεσία, αλλά και όλοι οι αρμόδιοι φορείς που υπάγονται στην πολιτική προστασία έχουν ενημερωθεί για έντονα καιρικά φαινόμενα που θα πρέπει να αντιμετωπίσουν από αύριο το απόγευμα. Ουσιαστικά η πυροσβεστική υπηρεσία θα είναι σε συναγερμό από το απόγευμα και το βράδυ της Πέμπτης, από το Ιόνιο, το Νότιο Ιόνιο, κυρίως στην Κεφαλονιά, την Ιθάκη, τη Ζάκυνθο, αλλά και στην Πελοπόννησο, στη Μεσσηνία, την Ηλία, στην Αρκαδία, την Αργολέαδα, αλλά και την Αττική από την Παρασκευή και το Σάββατο. Λοιπόν, Πέμπτη βράδυ το φαινόμενο πλησιάζει τη χώρα, ξεκινάει από το Ιόνιο, από τη Δυτική Ελλάδα. Εκεί πρέπει να έχουμε πρώτα την προσοχή μας. Το γνωρίζουν όλοι, το γνωρίζει η πολιτική προστασία. Ας ελπίσουμε, Γιώργο, θα πάνε όλα καλά. Να σε ευχαριστήσω πολύ.